Καλησπέρα παιδιά, τσεκ τεκνά ο Κώστας εδώ. Καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα eBay Unboxing. Σήμερα δεν έχω πάρα πολλά πακέτα, είναι μπαμ μπαμ πες να είναι από το πιο μικρά unboxing που έχω κάνει. Το συγκεκριμένο unboxing θα, θα δούμε πολλά πράγματα τα οποία με έχουν απογοητεύσει πολύ καν πριν να έρθουν, ε. Επειδή τα μαχαίρια μου τα έχω όλα μαζεμένα σε μια άκρη τώρα και δεν είναι εύκολο να τα βγάλω, σήμερα θα ανοίξω με χαρτοκόπτη την όλη η ιστορία. Τι γίνεται τώρα έκανα ένα μεγάλο λάθος, βασικά ένα λάθος γιατί άκουσα άλλους, ε, είπα και εγώ να εξυπηρετήσω κάτι άτομα και να τους παραγγείλω κάτι θήκες άρμορ, μία από αυτές είχε έρθει και την άνοιξα εδώ και καιρό, είναι αυτή εδώ για το G5. Και κάτι screen protectors. Και ενώ μου λένε ναι, ναι, έχω το Samsung το G5. Πάνε και πάρει armor Case και ζελατίνα για το G5. Μετά από 10 λεπτά, μόλι πατάω την παραγγελία και μου έρχεται επικύρωση από τον, ε, από τον ιδιοκτήτη, το, τον πολιτή, μάλλον ότι φύγανε τα πακέτα μου. Λέει Α, τι έγινε για το G3, πήρε τελικά. Και μένω κόκαλο. Και λέω, Τι έγινε, ποιο G3. Και το J3 μάλλον, G5, J5 και J3 το, το, το κινητό, συγγνώμη, το Samsung. Βλέπει το J3. Μου λέει το J3 έχω. Εν μεταξύ λέω τώρα τι λε. Χρεώθηκα, μπήκα σε όλη τη διαδικασία για να στα παραγγείλω. Τέλο πάντων και επικοινώνησα με τον πολιτή. Κάτι να το σημειώσω σαν tip. Εάν φύγουν τα πακέτα, δεν μπορείτε να τα ανακαλέσετε. Δηλαδή δεν πάνε να κάνετε λάθο. Και καλά κιόλα δεν είναι δίκαιο για αυτού που τα πουλάνε. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Είναι δικό σα το λάθο. Οπότε μην ζητάτε referrals και stories και πίσω τα λεφτά σα και και και, και χιλιαδίο και. Προσοχή. Εγώ την πάτησα, μου μείνα να μανάτη και βλέπω να μένω με κάτι protectors και μια θήκη, αλλά θα βρω να τη δώσω κάπου. Οπότε εντάξει. Και γενικά πήρα την απόφαση μετά από αυτό ότι δεν πρόκειται να ξαναπαραγγείλω για κανέναν άνθρωπο. Τίποτα παρά μόνο για μένα. Συνόν να, να είμαι αποκλειστικά υπεύθυνο για τα λάθη που κάνω εγώ. Οπότε τέρματα πολλά πολλά. Το δηλώνω κιόλα. Άμα το δείτε, παιδε. Sorry, αλλά. Και πάμε. Το πρώτο πακέτο είναι αυτό εδώ. Αρκετά μεγάλο. Και αρκετά ελαφρύ. Δηλαδή, υποψιάζομαι τι μπορεί να έχει. Αν είναι αυτό που φαντάζομαι ότι είναι μέσα, το επίπεδο ασφάλεια είναι τρομερά υπέροχο. Δηλαδή, εντάξει. Έχει πλάκα γιατί πράγματι πράγματα από Ελλάδα και σου έρχονται ρε παιδί μου σαν. πρόσφατα είχα ένα θέμα με κάτι βιβλία που αγόρασα. Μου ήρθαν πραγματικά σαν κουδουνίστρα μέσα. Όλα τσαλακωμένα, όλα πατημένα κάτω. Και εδώ δείτε τώρα. Και αν θα εντυπωσιαστείτε και εσεί λογικά με αυτό που παίζει να έχει μέσα. Είναι τεράστιο το πακέτο. Να δω όμω τι έχει. Τι είναι αυτό. Αυτό παιδάκια είναι τα screen protectors, γυαλιά προστασία, tempered glass για το Xiaomi το Note το 2. Και προσέξτε τώρα πώ ήρθε έτσι. Το βάλανε σε ένα τούβλο για να μην πάθει τίποτα. Επίπεδο προστασία, όχι μαλακία, συγγνώμη κιόλα, αλλά επίπεδο προστασία. Προσέξτε. Ε. Παρνάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Decrypers fragile handle with care. Oh. Και αυτό πολύ καλό. Και αυτά screen protectors είναι για το J3. Για το, ναι, για τη συσκευή. Αυτά είναι τα κανονικά. Θα πάνε πακέτο μαζί με τα άλλα τα δύο. Τα οποία πραγματικά είναι... Η τιμή τους, 2,5 ευρώ. Είναι γυαλί. Να τα ανοίξω, θα τα ανοίξω να το δείτε. Όπως βλέπετε, εντάξει. Γυαλί, εντάξει, τώρα τι γυαλί, Νομίζω είναι αρκετά καλά, αρκετά ποιοτικά. Έχω διαβάσει πολύ καλέ αξιολογήσει γι' αυτά. Η τιμή του γύρω στα 2,5 ευρώ και παραπάνω παίζει να είναι. Θα σα γελάσω τώρα, αλλά το ένα, αν δεν κάνω λάθο, τα πήρα. Άρα μα βγαίνει γύρω στο ένα τάλιρο το και τα δύο μαζί. Τώρα θα βάλω τα links στην περιγραφή. Ωραία, φύγανε αυτά. Αυτά ήταν κανονικά. Και πάμε στο επόμενο. Έχουμε ακόμα. Αυτό εδώ είναι λίγο σαν κουδουνίστρα πλάκα-πλάκα. Ωραία. <laughs> λοιπόν. Αυτό από πού τα πήρα. Γιατί, γιατί ήρθαν τόσο πολλά μαζί. Από τον ίδιο πολιτή τα πήρα. Λοιπόν, ένα. Δύο. Είσαι το καλό ίδιος πολιτής. Τρία. Τέσσερα. <laughs> καλό. Καλό, αυτό και αν ήταν Netflix, τι λες τώρα. Λοιπόν, ξεκινάω από το πρώτο. Αφγάνε στην άκρη. Βάου. Το πρώτο και καλύτερο για μένα. Δότα τα γιον. Ναι, 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 ναι. Γαμάει. Γαμάει, απλά γαμάει. Σωρά, παιδιά, για, την εκφράση, για τις εκφράσεις μου, αλλά ναι. Δεύτερο, όπου. <laughs> Όσοι παίζετε Δότα, ε, το ξέρετε, είναι ένα από τα σπαθιά που έχει μέσα, ε, όχι το butterfly, butterfly, τα, τα, τα μπερδεύω να σας πω αλήθεια, κάθομαι λιώνω Dota και τα σπαθιά πάντα τα μπερδεύω, ε, είναι αυτό που σου δίνει το evasion και παραπάνω Agility. το οποίο είναι τεράστιο, είναι πραγματικά τεράστιο, λοιπόν, και έχει και το κουτάκι της Δότα, τρομερός ο πολιτή. το επόμενο... Είναι για το κινητό. Αυτό το έχει πάρει εσύ, πάρει. Ούτε εγώ. Λέτε να είναι κανένα δώρο από τον πολιτή, πραγματικά δηλαδή. Ναι. Αυτό δεν το είχα παραγγείλει πάντως σίγουρα. Σίγουρα δεν το είχα παραγγείλει εδώ. Είναι βεντούζα. Η οποία μπαίνει, κολλάει κάπου, είναι ένα λαγουδάκι. Και το οποίο βασικά κάτι βάζει εδώ μέσα. Τάμπλετ η... <tablet tablet> δεν είναι. παίζει να είναι, καλά εκτός ότι κάθεται και ακουστικά, παίζει να είναι και καλώδια. Δηλαδή και να βάζεις την πρίζα του USB, δηλαδή να μπαίνει το καλώδιο εδώ πέρα, κάπως έτσι. Κάτι τέτοιο, φαντάζομαι. Καλή φάση. Αν είναι, αυτό δεν το παρήγγειλα σίγουρα. <laughs> Πολύ καλό. Το τελευταίο που είχε μέσα είναι αυτό εδώ. Και τι είναι αυτό εδώ, λοιπόν, πολλές φορές τυχαίνει επειδή μου αρέσει να πηγαίνω για περπάτημα όταν δεν βαριέμαι βασικά και όταν δεν παίζουν τότε. Πολύ σπάνιο βέβαια, αλλά μου αρέσει. Πολλέ φορέ πηγαίνω για περπάτημα. Και πολλέ φορέ με πιάνει η νύχτα. Επειδή είναι μεγάλη απόσταση, γύρω στα 10 χιλιόμετρα, φεύγω απόγευμα και γυρνάω βράδυ. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι στο δρόμο δεν έχει φώτα και πολλέ φορέ είναι λίγο επικίνδυνο. Οπότε είδα αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο όλο παραδόξω κάνει και για κολάρο σκύλου τώρα που το σκέφτομαι. Μασικά, ναι, κάνει και για κολάρο σκύλου τώρα που το το καλοσκέφτομαι, η αλήθεια να λέγεται, είναι αυτό εδώ. Βασικά μπαίνει ανάποδα. Μπαίνει ανάποδα. Το οποίο... Βασικά είναι μεγάλο αυτό. Στάνταρ παίζει να κολαρίο για σκύλο και όχι για άνθρωπο. Όχι κολάριο για άνθρωπο, αλλά για τέτοιο. Τέλος πάντων, αυτό μπαίνει στο χέρι σου, στο μπράτσο σου βασικά κάπου. Και τι κάνει, αφού βγει αυτό εδώ. Λοιπόν, Τέλο πάντων, το φορά, σίγουρα για άνθρωπο αυτό δεν είναι πάντω. Το φορά και στον δρόμο χτυπάει φω και τέτοιο. Τώρα, εγώ το πήρα για, 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 για τέτοιο που μπαίνει στο χέρι. Σίγουρα στον πράτσο μου κάνει, μου κάνει. αλλά πώ το κόβω μάλλον για κολλάρο για σκύλο, πε να είναι. Έλο πάντων, όπω και να έχει, είναι πολύ πρακτικό, πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο, ειδικά για το βράδυ. Και έχει διάφορα. δείτε. Μόνιμο αναμένο. Κλειστό έχει τρία preset και ένα που σβήνει. Αρκετά χρήσιμο, κάπου χρειαστεί και αυτό. Αν και μου φάνηκε προβολικά μεγάλο, πάμε. Όπω σήμερα δεν <laughs> περίμενα αυτό να σου πω την αλήθεια. Ήταν πολύ περίεργο, ειδικά το ότι ήταν όλα μαζί. Εντάξει, τι να πω, respect to China. Forever and ever. Το επόμενο είναι κάτι του αδερφού μου. Είναι απλή καρτούλα. Την πήρε 2,5 ευρώ 32 γίγκα. Ναι, ξέρω. Και πάει για το αυτοκίνητο, δικιά σου, δεν θα την ανοίξω, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, μια SD είναι απλή. Και το επόμενο είναι το αδερφού μου και αυτό πιστεύω, ενώ το κατάλαβα ότι μοιάζει με πρωτοφόλι. Στάντα είναι πρωτοφόλι, θα ανοίξω βάρβαρα τώρα, climb mine. Τελευταίο πακέτο για σήμερα. Είναι αυτό εδώ, αρκετά φθηνά, έχει πολύ ωραία πορτοφόλια στο eBay. Πορτοφόλια τα οποία κοστίζουν γύρω στο 1-1,5 ευρώ και αρκετά ποιοτικά, από εκεί έχω αγοράσει το δικό μου. Και θα ξανά πέρνα χαλαράκι, χαλαράκι, χαλαράκι ξανά και ξανά. Αυτό εδώ είναι δερμάτινο. Θα μιλήσω. Ε, πιο πολύ με δερματίνη μοιάζει στη μυρωδιά. Αρκετά απλό, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Κλασικό πορτοφόλι, χωρί θέση για ψηλά. Ε, αυτά είναι αρκετά ωραία. Αρκετά πρακτικά, αρκετά ποιοτικά. Για αυτό που είναι μια χαρά είναι και με το παραπάνω. Δεν χρειάζεται τίποτα τρελό. Και έχει και ωραίο στυλ δηλαδή. Μπορεί να κάνει και τη φιγούρα σου, να πουλήσει και λίγο αμούρ και α είναι με ένα ευρώ το πορτοφόλι. Σημασία έχει τι έχει μέσα αυτό το πορτοφόλι, πλάκα-πλάκα. Λοιπόν, αυτά ήταν. Ελπίζω να σα άρεσε. Donut forever. Εντάξει. Respect! Θα το φοράω. Στο λυπάμαι βέβαια να το φορέσω, αλλά θα το φοράω συνέχεια πλάκα-πλάκα. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο eBay unboxing και όχι μόνο, έτσι. Μην συντονισμένοι. Να είστε καλά. Γεια σα.